Δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας να υπάρχει εξωγήινη ζωή κάπου στο σύμπαν, είναι λογικό να απορούμε γιατί κανείς δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί μας. Και γιατί η έβρεση ζωή στον Άρη μπορεί να μην είναι καλή για την ανθρωπότητα. Αν υπάρχουν τόσο πολλοί άλλοι πολιτισμοί εκεί έξω, και ίσως σε πολύ πιο προηγμένα στάδια από εμάς, γιατί δεν στέλνουν αποστολές ώστε να αναζητήσουν άλλα σημάδια ζωής. Μία υπόθεση προβλέπει ότι πριν από την εμφάνιση εξωγήινων πολιτισμών που θα μπορούσαν να φύγουν από το ηλιακό του σύστημα και να ξεκινήσουν την απίκηση του γαλαξία τους, κάτι συμβαίνει που τους εμποδίζει. Είτε πρόκειται για το άλμα από την πολυκύτταρη ζωή στα ζώα που μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία, είτε για την εξερεύνηση του γαλαξία, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που καθιστά το θέμα τόσο ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζουμε εάν κάτι τέτοιο θα συμβεί στο μέλλον. Μήπως η πλειονότητα δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τη μονοκύτταρη ζωή και εμείς είμαστε οι μόνοι που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ή μήπως στο μέλλον θα καταστρέψουμε τον εαυτό μας πριν μπορέσουμε να αποχωρήσουμε από τη γη, ίσως μέσω πολέμων ή εξάντλησης των πόρων μας πριν προλάβουμε να δραπετεύσουμε. Ένας καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εκφράζει την επιθυμία να μην υπάρξουν αποτελέσματα από την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Αν βρίσκαμε πολύ απλές μορφές ζωής, υποστήριξε σε ένα άρθρο, τότε θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι βρίσκονται ακόμα στο πρώιμο στάδιο της εξέλιξης. Εάν βρίσκαμε πολυκυταρική ζωή, αυτό θα σήμαινε ότι βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Αν βρίσκαμε αποδείξεις για σπονδυλωτά πλάσματα στον Άρη, αυτό θα ήταν κακή είδηση, καθώς υποδηλώνει ότι ο μεγαλύτερος φραγμός βρίσκεται ακόμα μπροστά μας και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα ότι θα εξαφανιστούμε πριν είμαστε αρκετά τεχνολογικά όριμοι για να ταξιδέψουμε στο γαλαξία. Έτσι, σύμφωνα με τον Μπόστρομ, η έβρεση στοιχείων προηγμένων πολιτισμών είναι καλά νέα, αλλά η έβρεση των λάθος σταδίων της ζωής που εξελίχθηκε ανεξάρτητα στο δικό μας ηλιακό σύστημα θα ήταν η χειρότερη δυνατή είδηση που θα μπορούσαμε να λάβουμε.